Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε άνδρα που υπηρετούσε στην αστυνομία και ήταν σε διαθεσιμότητα με το ερώτημα της απόλυσης μετά τη σοκαριστική υπόθεση ότι κρατούσε φυλακισμένη και εξέδιδε με τη βία μία 19χρονη. Μαζί με τον αστυνομικό συνελήφθη και ο πατέρας της κοπέλας. Περισσότερα θα μας πει η Μίνα Καραμήτρου. Μίνα. Και οδηγήθηκε πριν από λίγο λοιπόν στον εισαγγελέα ο 40χρονος που εργάζεται στην ελληνική αστυνομία και ήταν ήδη σε διαθεσιμότητα με το ερώτημα της απόλυσης μετά την αποκάλυψη ότι κρατούσε φυλακισμένη και εξέδιδε μια 19χρονη κοπέλα. Η 19χρονη κατάφερε χθες το απόγευμα να δραπετεύσει από το διαμέρισμα που την κρατούσε ο αστυνομικός και να ζητήσει βοήθεια σε κακή κατάσταση σε μια καφετέρια της περιοχής. Οι αρχές ασφαλείας συνέλαβαν τον 40χρονο και για αρκετή ώρα άκουγα τη 19χρονη να τους περιγράφει τις σκηνές φρίκης που έζησε στα χέρια του όταν την εξέδιδε για να βγάζει χρήματα ο 40χρονος αστυνομικός. Το δράμα όμως της 19χρονης είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, καθώς όπως αποκάλυψε αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της γιατί την κακοποιούσε σεξουαλικά από 11 χρονών ο πατέρας της. Οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα της 19χρονης, ενώ στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του αστυνομικού, που ήταν σε διαθεσιμότητα από τον Ιούνιο, πρέπει να σας πω, γιατί απειλούσε συνάδελφό του, βρήκαν το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου, το οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το είχε χάσει, ένα δελτίο ταυτότητας ενός άλλου ατόμου, το οποίο επίσης είχε δηλωθεί απώλεια, καθώς επίσης κάρτες μνήμης, φωτογραφική μηχανή και σκληρός δίσκος. Ενώ και στο σπίτι του πατέρα της 19χρονης βρέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μαχαίρι και φυσικά συσκευές της κινητής τηλεφωνίας. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με βαριές κατηγορίες στον εισαγγελέα, όπου μάλιστα άσκησε δίωξη στον αστυνομικό και για εμπορία ανθρώπων. Σοκαριστική υπόθεση, μία ακόμα στον κύκλο της κακοποίησης που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, την παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα.